Αντέχουμε, πώς πάμε. Μια χαρά είμαστε, μια χαρά. Από ζέστη. Δροσιά, δροσιά. Παναγιώτη, είμαστε καλά. Από γάμπα είσαι εντάξει. Μια χαρά, γιατί μάρα. Αντέχει, δεν θες ψυχτικό τίποτα. Του Ποσειδώνα Λουτρακίου. Γιατί κάνω τα πνάρια του Αποστόλου. Έχει λίγο ζέστη, είναι αλήθεια. Εγώ το χάρηκα, τον χαίρομαι κάθε χρόνο αυτόν τον αγώνα. Μπράβο στον Δήμο Κορίνθου που τον υποστηρίζει ακόμα. Δεν θέλω να διαλυθεί αυτός ο αγώνας, θέλω να γίνεται κάθε χρόνο. Καλό καλοκαίρι να έχουμε και να είμαστε καλά, με υγεία. Με το νούμερο 5 Θεόδωρο του Αθλητικού Συλλόγου Ιδρία. Για τα ωραία λόγια που είναι. Ήρθε ο δεύτερος. Λίμπα Θεόδωρος. Συγχαρητήρια παιδάρου, θα πάρετε και τα κύπελα, στην Άγια Αστυνομή, εντάξει. Και Δήμαρχε, οι πρώτοι ήρθαν νωρίς. Εγώ να πω συγχαρητήρια και βεβαίως είδατε ότι οι αθλητές όλοι αυτοί που συμμετέχουν όλα αυτά τα χρόνια συμμετέχουν για την ευλογία του Αποστόλου Παύλου. Είναι ένας αγώνας ευλογημένος. Σήμερα για άλλη μία φορά έχουμε μεγάλη συμμετοχή, είναι εδώ αθλητές από όλη τη χώρα. Ένας αγώνας που έχει καθιερωθεί, είναι γνωστός στο Πανελλήνιο και έχει πάντα πάρα πολλές συμμετοχές. Κάθε χρόνο εδώ, για μια ακόμα χρονιά, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους αθλητές οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους. Ένας αγώνας πηγαίνει προς τιμή του Πολιούχου μας, του Αποστόλου Παύλου, 19ος αγώνας. Η συμμετοχή μας είναι, πιστεύω, σημαντική σε αυτόν τον αγώνα και θα συνεχιστεί, γιατί πρέπει να συνεχιστεί, γιατί με αυτόν τον τρόπο τιμάμε και την Αρχαία Κόρυνθο, η οποία είναι πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά πρωτίστως τιμάμε τον Απόστολο των Αθηνών, τον Απόστολο Παύλο. 32 είναι όλοι μας, έτσι. Με το 39 τερματίζει Κωνσταντόπουλος Άγγελος, ανεξάρτητος. 17 ετών. Τέταρτος άντρας Σουμάνης Γιώργος, Αθλητικού Συλλόγου Λουτρακίου. Με το 13 τερματίζει Σκυρτής Μάνθος, ανεξάρτητο. Μπράβο,
και με το 96 Με το 46 τερματίζει παρτιζάνερο Γιώργο. Γιώργο, πώς ήταν η διαδρομή? Ωραία, όμορφη. Έχεις ξανακάνει? Όχι, ήταν ωραία. Πέρασα από μέρη στο χωριό μου, δικά μου. Ήταν πολύ όμορφη. Μας ταλαιπώρησε λίγο η ζέστη. Αλλά ήταν πολύ όμορφη. Καλά, γιο μου. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, μπράβο. Σε έπεισε ο πατέρας για να έρθεις. Ναι. Αρχόμουν ούτως ή άλλως. Θα ήταν ούτως ή άλλως παρόν εδώ. Κυρία Αντιδήμαρχε, πρώτη φορά εσείς διοργάνωσε τον αγώνα εδώ στην Αντιδημαρχία. Και βέβαια, πώς αισθάνεστε, πω και το γιο σας. Καταρχήν, ένας πολύ ωραίος αγώνας. Οι συμμετοχές ήταν πάρα πολλές. Είχε επιτυχία, μπορούμε να πούμε. Οι αθλητές σε χρόνο, περίπου 42 λεπτά ο πρώτος, κάπου εκεί τερμάτισε. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε πολύ καλύτεροι. Συγχαρητήρια. Μπράβο, λέμε τον Μπράβο. Συγχαρητήρια. Με χρόνο 59-50. Με το 54 τερματίζει Κατάκαλος Δημήτρης, ανεξάρτητο. Κουκιαλάς Παναγιώτης, ανεξάρτητο. Με χρόνο 1-0-3-22. Περίμενε. Για τον αγώνα. Δύσκολη διαδρομή. Πρώτη φορά την κάνω. Χαίρεσα πολύ. Αλλά εντάξει. Πήγες καλά πάντα. Εντάξει, ναι. Είμαι ερασιτέχνης. Τρέχω τέταρτη φορά. Και ελπίζω και τη συνέχεια. Να είναι καλά οι διοργανωτές. Ο Δήμος Κορινθίου. Ευχαριστώ πολύ. Για έλατε. Γεια σας. Δύσκολη διαδρομή. Βαρύς ο ήλιος, αλλά καλύτερα υγεία από την άπλεξη με όλα τα άλλα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά και σε όλο τον κόσμο να πάνε όλοι στο διαδρομό. Από πού έρχεσαι. Από πού έρχεσαι. Μπράβο, για να δούμε τώρα, να σε δούμε. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ και του χρόνου. Να πω χρόνια πολλά στο γιο μου που γιορτάζει. Να το χαίρεσαι. Θα χαίρεσαι γλυκά μετά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κάνει πολύ ζεστή, αλλά ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Σωστά διοργανωμένος και του χρόνου. Πρώτη φορά τρέχεις. Εγώ. Όχι, τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν τα λένε για το γιο μου που γιορτάζει. Δώσε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μπράβο. Και ο Παναγιώτης Γιάννης. Μπράβο, παιδιά, μπράβο. Και με το 3, Μαυρόγιαννης Παναγιώτης. Παραπροδρόμων Παναγιώτης Αγωλίδας. Δεν πειράζει, πήγατε καλά. Κάνατε διαδρομή όλοι. Όλοι. Τι κάνετε, κάνω χρόνο. Την έχετε ξανακάνει. Μπράβο. Έξι, Μακρύδη, Αναστάσιος, Δία Αθηνών. Τερματίζει Παπαγεωργίου Δημήτρη, ανεξάρτητο. Ευχαριστώ. Καλά. Μπράβο, μπράβο. Όπα, κύριε Δημήτρη, το μετάλλιο. Είναι το Αποστόλου Παύλου, για πες μας. Πώς ήταν η διαδρομή? Όλα καλά, παιδιά, είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδρομή. Τις πιο δύσκολες που έχω τρέξει, αλλά όλα καλά. Έχεις ξανάρθει εδώ? Έχω ξανάρθει άλλη μια φορά. Να είστε καλά, να είστε καλά πάντα. Σακής Μανώλη, Μοτορόιλ. 62 Παπαγεωργίου Δημήτρη, ανεξάρτητο. Μπράβο! Με το 60 Ευαγγελάτο Δανή, μότο ρόλο είναι επίση. 63 Μεσυτάκη, μότο ρόλο είναι. Μπράβο! 2η κυρία. Συγχαρητήρια.
Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μου. Δεν μπορώ να μιλήσω, συγγνώμη. Είναι τιμή μου που συμμετείχα στο σημερινό αγώνα. Εύχομαι και του χρόνου να είμαστε καλά πολύ. Από πού είτε, Αρτή. Έχετε ξαναλάβει μέρος εδώ. Πρώτη φορά, ήθελα πολλά φορές να έρθω, αλλά δεν το θα καταφέρω. Εμείς εκ μέρους του Δήμου Κορυφαίου σας ευχαίρουμε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Προσκαλώ όλο τον κόσμο, σίγουρα δεν ξέρει πολλά για την αρχαία Κόρινθο, να έρθει και να δει τον πολιτισμό μας. Ραντεβού του χρόνου, υπάρχει από την Πάρνα. Παραδόθηκε συγχαρητήρια και στη δεύτερη αθλήτρια που τερμάτισε, σε ένα σημαντικό αγώνα και να έχει προηγήσει. Με το 28 τερμάτισε Πίτσο Δημήτρης, ανεξάρτητος. Αυτόν αγώνα, αυτή τη νίκη, στον παπά μου, που πρόκειται να κάνει ένα χειρουργείο την επόμενη εβδομάδα και θα το 50 νόσης Παναγίου της Εφηρέως. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά για του χρόνου. Για σας ήρθαμε. Πήγαμε χθες το βράδυ, είχαμε πάει σε άλλον αγώνα και ήρθαμε χάρη σε εσάς εδώ πέρα, γιατί μας αρέσει ο αγώνας και καλά να είστε και του χρόνου. Ήρθαμε 3,5 ώρα, 4, πήγαμε στην Αθήνα από Λεωνίδιο και ήρθαμε πάλι εδώ τώρα 7,5 ώρα το πρωί σας. Από την Αθήνα ερχόμαστε. Καλά να είστε, καλά να είστε. Ευχαριστούμε, δηλαδή. Ζωής Μιχάλης, μαραθροδρόμι δρομής Αργολίδος. Με το 2, Τέκνος Δημήτρης, Δ. Πειραιά. Σε χρόνο 1.13.45. Έλα, Ρίτσα, εδώ, με το 70, Γορανίτη. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, δύσκολος αγώνας. Πρώτη φορά τον έκανα, μεγάλη ανηφόρα. Πολύ ζέστη, αλλά αξίζει η προσπάθεια πάντα και η άθληση, αυτό έχει σημασία, όχι χρόνοι. Ξαναρθείτε το χρόνο. Βεβαίως, γιατί μένω και κοντά, έχουμε εξοχικό στην ωραία Ελένη, οπότε είναι και προπόνηση και διακοπές. Από πού έρχεστε? Από Αθήνα. Να είστε καλά. Μπράβο, Γιώργο, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Εφή. Εφή. Πόσο χρόνο είσαι? 21. Είσαι άτρεξ? Ναι, άλλη μια φορά. Πώς ήταν η διαδρομή? Ήταν λίγο κουραστική λόγω ζέστης. Θα ξανάρθει χρόνο? Ναι, να είμαστε καλά. Με το 170 Πανταζή Παναγιώτα, 15 ετών από την αρχαία Κόρινθο. Με το 78 Αντωνόπουλος Σωτήρης, ανεξάρτητο. 64 ανεξάρτητο. Έλα, για πρώτη. Δύσκολη διαδρομή, πολύ δύσκολη. Πρώτη φορά δεν έκανα. Ναι. Πίεσε ο Ματέος ή ο Τακαλιάς. Θείος μου, με πίεσε. Ήταν λίγο. Ναι. Τώρα πήραμε χώρα, ναι. Ο Μανώλη. Ο Μανώλη θέλει. Εδώ, Βασίλη. Με ένα 21-09. Έλα, μην το ξεχάσουμε εδώ. Εδώ, Βασίλη. Μπράβο. Πόσο 75 χρονών και χτες έτρεξα στο Λεωνίδιο σε αυτούς 16 χιλιόμετρα χτες. Από Τρίπολη. 1.32 τα 16 χιλιόμετρα και... Αλλά να μην πάνω κατηγορία 70 και απάνω ρε παιδιά είναι ο 60. Γενικά. Εντάξει τώρα, μην γίνεται το κοντέρ. Ο 60 δεν ξέρω μαζί 73, για να δούμε αν φτάσει να τρέχει 73 χρόνια και 75.
Ήρθα γιατί εγώ πηγαίνω και στο εξωτερικό. Ήρθα γιατί είχα έρθει πριν 10 χρόνια και έχω τη φανέλα. Ακόμα. Και δεν τη φοράω, την έχω στο ίδιο. Συγχαρητήρια. Κύριε Δήμαρχε. Μπράβο. Μπράβο. Κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να έχετε υγεία, να έχετε υγεία. Λέγομαι Κελάκος. Και εγώ και από το διοίκηση, ο Δήμο Τρίπολης είμαι. Α, ωραία, ωραία, να είστε καλά. Χθες είχα πάει Ζακονιά, 16 χιλιόμετρα, και σήμερα θα σας θυμίσω εδώ πέρα. Πες για τη φανέλα που έχεις 10 χρόνια. Έχω πριν 10 χρόνια αυτή κοκκινοπίτη. Και την έχω, είτε τη φορά, φοράω μαραθώνιους και τέτοια, και δεν φοράω αυτή, γιατί την έχω για σολίδι. Δώστε. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εκείνο που θέλω να σας πω. Πρώτα απ' όλα να δώσω συγχαρητήρια στους αθλούμενους, στους δρομείς. Αυτές είναι αντίξιες συνθήκες. Θα πρέπει να το αντιληφθούν οι κύριοι που ίσως έχουν τρέξει κάποτε και έχουν απομακρυνθεί από τα αθλητικά δρόμενα, ότι αυτές οι ώρες είναι για λιποθυμίες, για καρδιακά νοσήματα και όχι για δρομείς ή για υπερανθρώπους. Απόγευμα 7 με 7.30 ή πολύ πρωί. Αυτά έχω να σας πω. Συγχαρητήρια στους δρομείς και φυσικά στους διοργανωτές με γνώση. Πέστε μου. Ευχαριστούμε. Στον Παναγιώτα, συγχαρητήρια που είναι αγωνιστής. Πρόσχε. Α, δροσιά, αυτός. Για δροσιά είναι αυτός. Ο Παναγιώτης είναι ένα παλικάρι 21 ετών που αγωνίζει σε πολλά επίπεδα. Και στην εκπαίδευση, στο σχολείο του, στην καθημερινότητά του, με τους γονείς του. Ετοιμάζεται τώρα για περιπέτειες ιατρικές, αλλά και εκεί θα τα καταφέρει. Γιατί είναι γενναίος, πάντα αισιόδοξος και μαχητής. Και χαμογελαστός. Ευχαριστούμε πολύ. Πείτε καλημέρα. Ναι, ναι. Ήταν ωραία. Ωραία. Θέλει μια καλημέρα σε ένα κορίτσι, νομίζω. Για πέσε. Πώς τη λένε. Έλα, Μαρία. Μαρία. Πέσε καλημέρα. Μαρία. Καλημέρα, Μαρία. Αγόρι. Τώρα λέμε τα 7, η κυρία Παναγιώτα. Έχω τρέψει 1.700 μέτρα από την Βρύση του Χατζησίου. Τώρα λέμε τα 3, θυμάστε Μαρτώρο Ελένη, Λιωμόζη. Ελένη, πώς ήταν η διαδρομή? Κουραστική. Ζέστη πολύ, για καλά. Ζέστη πολύ, αλλά παρόλα αυτά μπράβο στους υπόλοιπους. Αγγελάκος. Όχι. Με το καλό. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα, πώς ήταν τη διαδρομή? Ευχάριστη, αλλά έχω ένα προβληματάκι, μου πιάστηκε η φωνή. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Όλα καλά. Καλό τερματισμό είχαμε και του χρόνου τώρα με το καλό. Για του χρόνου. Δεκαετία χρόνια ένας όμορφος αγώνας προς τιμή του Αποστόλου Παύλου
με πάντα μεγάλη επιτυχία να διεξάγεται με πάρα πολλούς αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών. Να ξεκινήσω λοιπόν με τις ευχαριστίες αυτούς που συμμετείχαν στους αγώνες, όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα εδώ την Οργανωτική Επιτροπή που όλα αυτά τα χρόνια έρχεται ανιδιωτελώς, οι ίδιοι άνθρωποι σχεδόν, με προσθήκες βέβαια κάθε φορά, με καινούργια άτομα, αλλά είναι κάποιοι που έρχονται από τον πρώτο αγώνα, που αγαπούν τους αγώνες, θέλουν να γίνονται και θέλουν να γίνονται πάντα με επιτυχία. Να ευχαριστήσω βεβαίως και όλους όσοι είσαστε σήμερα εδώ, που υποδεχτήκαμε και χειροκροτήσαμε όλους όσους συμμετείχαν και ιδιαίτερα αυτούς που νίκησαν. Εμείς κάθε χρόνο θα είμαστε εδώ να στηρίζουμε αυτούς τους αγώνες σαν Δήμος Κορινθίων και να προσπαθούμε χρόνο με τον χρόνο να τους κάνουμε καλύτερους και να έχουμε και πάντα πιο πολλές συμμετοχές. Χρόνια πολλά σε αυτούς που θα γιορτάσουν τις επόμενες ημέρες, χρόνια πολλά και σε εορτάζουσες και βεβαίως να κλείσουμε με μία ευχή ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών, που αυτές τις μέρες θα τον γιορτάσουμε, αλλά εδώ και λίγες μέρες γίνονται πολλές εκδηλώσεις, ας είναι δίπλα, ιδιαίτερα σε αυτούς που συμμετείχαν στον αγώνα, να τους βοηθάει να ανταπεξέρχονται τα προβλήματα που τους δημιουργούνται, να τους βοηθάει να είναι μαζί με τις οικογένειές τους, με υγεία και πάντα ευτυχισμένοι. Ξεκινάμε τις απονομές. Ανακοινώνω πρώτα τους αθλητές και μετά θα έρθουν οι αθλητές και θα ξεκινάμε από τον τρίτο προς τον πρώτο. Πρώτος, Καλαπόδης Γεώργιος, ηλικία 26 ετών, με χρόνο 43-12, αθλητικός σύλλογος Ποσειδών Λουτρακίου. Δεύτερος, Λίβας Θεόδωρος, 32 ετών, με χρόνο 43-59, αθλητικός σύλλογος Ιδρία. Και τρίτος, Κωνσταντόπουλος Άγγελος, 17 ετών, με χρόνο 47-27, ανεξάρτητος. Παρακαλούνται οι αθλητές να προσέλθουν και τις απονομές. Τις απονομές θα κάνει ο Δήμαρχος Κορινθίων, κύριος Πνευματικός Αλέξανδρος. Τρίτος, Κωνσταντόπουλος Άγγελος. 17 ετών, 47-27. Δεύτερος, Λίπας Θεόδωρος. Και πρώτος, Καλαπόδης Γεώργιος. Με χρόνο 43-12. Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στα παιδιά. Δήμαρχε, μετά έχουμε απονομή. Α, μαζί, ωραία. Ωραία, ευκαιρία να δώσουμε το μετάλλιο. Και στον Παπαδόπουλο Παναγιώτη. Έχουμε μετάλλιο για τον Παπαδόπουλο. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Μπράβο, Παρικάρη, μπράβο, φίλε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παρακαλώ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης και συνοδός του ο Κοντογιάννης Βασίλειος. Παρακαλείται και ο κύριος Κοντογιάννης να προσέλθει. Που είναι του Αποστόλου Παύλου. Παπαδόπουλος Παναγιώτης και συνοδός του ο Κοντογιάννης Βασίλειος. Συγχαρητήρια στον πρώτο, αλλά έχουμε και κύπελο για τον πρώτο. Απλώς θα το αλλάξουν. Στον Παπαδόπουλο Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης δικαιούται δικό του κύπελο, γιατί έκανε όλο τον αγώνα με συνοδό του κύριου Κοντογιάννη Βασίλη. Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη. Ένα δυνατό χειροκρότημα στον Παναγιώτη. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που είσαι εδώ. Συγχαρητήρια και στο συνοδό του κύριου Παπαδόπουλου, τον κύριο Κοντογιάννη, που αποδεικνύει ότι είναι εκπαιδευτικός με ψυχή. Συνεχίζουμε τις απονομές με τις γυναίκες. Ανακοινώνουμε τις νικήτριες.
Πρώτη, Φιλίπα Κοπούλου, Μαρία, 39 ετών, με χρόνο 1.04.07, Smart Run. Δεύτερη, Γιαννίτσου Αθανασία, 49 ετών, με χρόνο 1.10.21, Σβήν Πάτρας. Και τρίτη, Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, 44 ετών, με χρόνο 1.11.49. Από το σύλλογο Marathon Club. Παρακαλούνται οι τρεις πρώτες αθλήτριες να προσέλθουν στο χώρο της απονομής. Για την απονομή παρακαλείται ο κύριος, ο αντιδήμαρχος παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, κύριος Παρτσινέβελος. Ξεκινάμε από την τρίτη προς την πρώτη. Τρίτη, Παναγιωτοπούλου Ειρήνη, με χρόνο 1.11.49. Δεύτερη, Γιαννίτσου Αθανασία, με χρόνο 1.10.21. Με την πρώτη αθλήτρια παρουσιάστηκε, είναι ο σύζυγος, επειδή παρουσιάστηκε ένα μικρό πρόβλημα, παρακαλείται ο σύζυγος της κυρίας Φιλιππακοπούλου Μαρίας να παραλάβει το κύπελο. Φιλιππακοπούλου Μαρία, με χρόνο 1.04.07. Πιο κοντά λίγο. Συνεχίζουμε τις απονομές με τις βραβεύσεις ανδρών ανάλογα με την κατηγορία ηλικίας. Κατηγορία 30-39. Τζουμάνης Γεώργιος, 39 ετών, με χρόνο 48-05, αθλητικός σύλλογος Λουτρακίου. Για την απονομή παρακαλείται ο κύριος Φαρμάκης Γεώργιος, πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου. Τζουμάνης Γεώργιος, συγχαρητήρια. Συνεχίζουμε με τη δεύτερη κατηγορία ανδρών, 40-49. Αρβανίτης Παναγιώτης, 45 ετών, με χρόνο 51-25, Αθηνόδωρος Αιγίου. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Νανόπουλος Βασίλης, επικεφαλής του της Μίζωνος Μειοψηφίας του Δήμου Κορινθίων. Συνεχίζουμε με την τρίτη κατηγορία, Μανιφάγος Παναγιώτης, 52 ετών, χρόνος 52-04, ανεξάρτητος. Παρακαλείται για την απονομή η κυρία Σούκολη Μαριλένα, Περιφερειακός Σύμβουλος. Μαριλένα, μην δαγκώνεσαι. Συνεχίζουμε με την τελευταία κατηγορία, 60 και άνω. Καραφλός Χρήστος, 61 ετών, 1.00046 ο χρόνος, Σύνδεσμος Ελλήνων Βατραχανθρώπων. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Μπεχράκης Βάκης, πολιτευτής. Συνεχίζουμε με τις βραβεύσεις γυναικών ανάλογα με την κατηγορία τους. Πρώτη κατηγορία, 30-39. Βαρελά Σιμίνα, 38 ετών, χρόνος 1.16.23, Όρσιπος Μεγάλων. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Κουτσογγύλας Σέμης, Δημοτικός Σύμβουλος. Μπλέτσα
Κάθι 44 ετών με χρόνο 1.23.46 και ημισός Νέας Μάκρης. Παρακαλείτε για την απονομή ο κύριος Νικολάου Κωνσταντίνος, εμπνευστής του θεσμού των Παβλίων. Καθηγητής φυσικής αγωγής. Πριν 19 χρόνια, παρακαλώ, ξεκίνησε το θεσμό πριν από 19 χρόνια και για 19 συναυτά έτη είναι παρόν. Είμαι περήφανος. Κώστα! Θέλω να πω μαζί με τον κύριο Θωμαίδη. Δεν ήμουν αμπορός του κύριου Θωμαίδη, το συγχωρεμένο δήμαρχο. Μαρία 50-59, Τέλμα Μαριάννα 54, με 1-22-25, ανεξάρτητη. Θα βρούμε το λάθος και θα κάνουμε την... Παρακαλούτε, παρακαλούτε... Εσύ! Δεν τρέπονται, λένε ηλικίες, δεν τρέπονται. Παρακαλείται η κυρία Τέλμα Μαριάννα, 54 ετών. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, κύριε Νικολάου. Και εσάς, κύριε καθηγητά. Να το πω ότι πριν 19 χρόνια που ξεκίνησε τον αγώνα είχε μαλλιά. Τώρα δεν είναι. Ήταν και 20 χρονών τότε, κύριε Φαρμάκη. Ήταν και 20 χρονών. Ο κύριος Δημήτρης Λέκας, πρόεδρος του Διασωστικού Σώματος. Επαναλαμβάνουμε την νικήτρια, η κυρία Δημοπούλου Μαρία, 43 ετών, με χρόνο 1.24.44, ανεξάρτητη. Εκπρόσωπος του Διασωστικού Σώματος. Και πάντα το Διασωστικό Σώμα βοηθάει την εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με τον νεότερο αθλητή. Χρυσούλας Παναγιώτης, 13 ετών, ανεξάρτητος. Έλα ρε Πάνιο! Παρακαλείται για την απονομή η κυρία Ρουστέμι Αναστασία, τοπική σύμβουλος της Αρχαίας Κορίνθου. Νεότερος αθλητής, Χρυσούλας Παναγιώτης, 13 ετών, ανεξάρτητος. Δώσε φυλάκια στον μωρό. Συγχαρητήρια. Δώσε φυλάκια στον μωρό τώρα. Δώσε ένα στα χίλια. Μπράβο Παναγιώτη, μπράβο. Δώσε ένα στα χίλια. Πες εμένα. Πάμε στον κυριότερο αθλητή. Ο κύριος Αγγελάκος Παναγιώτης, 73 ετών, ανεξάρτητος από τη Σπάρτη, ήρθε να τρέξει στον αγώνα. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Δήμας Χρήστος. Λουβάνης του αγώνα από την Τρίπολη, συγγνώμη, από την Τρίπολη. Καθηγητής φυσικής αγωγής, συνταξιούχος, αλλά παραβρίσκεται κάθε χρόνο. Δύναμη, όλα τα χρόνια. Ο κύριος Δήμας, για τον κύριο Δήμα. Μπράβο, παιδιά. Συγχαρητήρια. 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 Μπράβο, μπράβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε με την νεότερη αθλήτρια. Φανταζή Παναγιώτα, 15 ετών, από την Αρχαία Κόρινθο. Παρακαλείται για την απονομή ο κύριος Λαγός Ανδρέας, καθηγητής φυσικής αγωγής από την ομάδα φυσικής αγωγής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μπράβο, με το πιστόλι. Εδώ κύριε Ανδρέα, στο κύριο Βασίλη. Μπράβο, κάμε το δικαλί. Μπράβο, Γιώτα. Μπράβο, Παναγιώτα. Και περνάμε στην κυριότερη αθλήτρια, Τέμα Ραϊμάντα.
57 ετών. Συγγνώμη, Τέμα Ραϊμόντα, 57 ετών, ανεξάρτητη. Για την απονομή παρακαλείται η υπεύθυνη του γραφείου φυσικής αγωγής, κυρία Γκέλινα Σοφία. Έχω εγώ γραφείο. Δεν το πιστεύω, παιδιά. Ευχαριστούμε τους αθλητές και τις αθλήτριες που είναι πάντα παρόντες και συνδράμουν στα Πάβια, επίσης τον Δήμαρχο Κορινθίων, τον Αντιδήμαρχο κύριο Παρτσινέβελο και όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους που ήταν παρόντες και βοήθησαν στην εκδήλωση. Να γνωστοποιούμε ότι το λεωφορείο θα φύγει, έχει εκκίνηση λίγο πιο πάνω, και θα πάρει τους αθλητές κάτω στις κεφριές.